Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Χαίρετε όλοι εσείς που παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τις εκπομπές μας. Χαίρετε τη χαρά του Κυρίου και απολαύστε την ειρήνη του Χριστού. Βέβαια, όπως έχουμε πει, σε αυτή τη ζωή τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και περνάμε σταυρώσεις αλλά και αναστάσεις. Είπε ο πατέρας Παΐσιος όταν τον ρώτησαν τι κάνεις γέροντα. Κάθε μέρα σταυρώνουμε και ανασταίνουμε, τους είπε. Και πόση αλήθεια δεν περιέχει αυτή η φράση, δεδομένου ότι κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο για μας είναι σταύρωση και ανάσταση. Έλαβαμε πάλι το ένα αξιόλογο περιοδικό που λέγεται «Διάλογος» και απευθύνεται στους γονείς των παιδιών τα οποία κινδυνεύουν από τις αιρέσεις. Και θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι, να μοιραστούμε μερικές σκέψεις πριν μπούμε στο θέμα μας για το πώς τα ναρκωτικά των αιρέσεων πρέπει να απασχολούν την κρατική ευαισθησία και να μην αφήνουν τις αιρέσεις να αλωνίζουν και μάλιστα να τους κάνουν και πολλές εξυπηρετήσεις. Το παρήγορο, λέει, είναι ότι ανώτερα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρούν ότι ο θρησκευτικός παράγων είναι αναπόσπαστο και προσδιοριστικό στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, του πολιτισμού μας και των δυτικών κοινωνιών γενικότερα. Γι' αυτό, σύμφωνα με τα επίσημα αυτά κείμενα, πρέπει το θρησκευτικό στοιχείο να προσεχθεί ιδιαίτερα και να ενισχυθεί. Πρέπει, συνεχίζει το ίδιο κείμενο της Ευρώπης, γράφουμε αλλά δεν κάνουμε, και να το δούμε αυτό, να λαμβάνετε υπόψη όταν αναλύουμε την έννοια της δημοκρατίας και τις πνευματικές μας αξίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν παρά μόνο σε σχέση με το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστεως. Γι' αυτό και κρίνεται απαραίτητη σε βάθος έρευνα αυτού του θέματος, των αιρέσεων. Και απαντάει ο αείμνηστος πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο περιοδικό του, όταν το έκδε, όταν ήταν εν ζωή. Η Ορθοδοξία έχει να προσφέρει πραγματικές και διαχρονικές λύσεις στα διέξοδα μιας κοινωνίας, της κοινωνίας μας και στα υπαρξιακά κενά που δημιούργησε η εκκοσμίκευση και ο ορθολογισμός που βρήκε είσοδο στη δυτική ή νοσιαρχική θεολογία. Δηλαδή οι δυτικοί έχουν κάνει μια θεολογία στα μέτρα τους που χωράνε όλα μέσα. Αν πρόκειται η Ενωμένη Ευρώπη να ξαναβρει την πνευματική και πολιτιστική της ταυτότητα, τότε η συμβολή της Ορθοδοξίας είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί αυτή είναι ο γνήσιος εκφραστής του πρωτοχριστιανικού φρονήματος και των πρωτοχριστιανικών πνευματικών αξιών. Πρωτοχριστιανικές πνευματικές αξίες. Η Ορθόδοξη Ελλάδα καλείται σήμερα, όσο ουδέποτε άλλοτε, να προσφέρει την πολύτιμη συμβολή της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Καλείται επίσης από την πείρα που έχει συσσωρευτεί εδώ στο θέμα της αντιμετώπισης της πνευματικής και πολιτιστικής απειλής να βοηθήσει και τις ορθόδοξες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη που απειλούνται με διάβρωση από τις νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. Θα προσθέσω μόνο ένα εγώ σε αυτά, ότι εφόσον ακόμα δρά η Ιουνία του Πάπα, παραγωνίζεται οπωσδήποτε η θρησκευτική αξία της Ορθοδοξίας. Και συνεχίζει, ο αγώνας μας δεν είναι το πώς θα βρούμε, το πώς θα βγούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πώς θα συμβουλέψουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση του γνήσιου χριστιανικού φρονήματος, που προσδιορίζει την αληθινή ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συνεχίζει λοιπόν και λοιπά και έρχεται στο διατάφτα στα ψυχοναρκωτικά των αιρέσεων. Λέει, το Συμβούλιο Υπουργών μελέτησε λεπτομερέστατα τα προβλήματα και παρακίνησε τα κράτη-μέλη σε κοινή δράση στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης ώστε να παρασχεθεί στους πολίτες των χωρών μελών της κοινότητος αποτελεσματική βοήθεια έναντι των μηχανογραφιών αυτών των ομάδων, αυτές οι ομάδες που είναι κερδοσκοπικές και παραθρησκευτικές, οι ψευδοπροφήτες που λέει δηλαδή το Ευαγγέλιο, και έναντι της φυσικής ηθικής πίεσης που ασκούν, διότι έχουν χωρίσει πάρα πολλά παιδιά τους γονείς τους, διότι έχουν αυτοκτονήσει παιδιά μέσα σε αυτές τις ομάδες κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης
σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και λοιπά και λοιπά, και φτάνουμε στο σύμφωνα με τη χριστιανική ανθρωπολογία, ο άνθρωπος ως το κατ' εικόνα του τριαδικού Θεού είναι αγάπη και ελευθερία. Συνεπώς είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τις δικές του πράξεις, αλλά και για τον συνάνθρωπό του. Πάνω σε αυτή την περί ανθρώπου αντίληψη θεμελιώνονται οι δημοκρατικοί μας θεσμοί, ολόκληρη η κοινωνική μας δομή και ο πολιτισμός μας. Ας μεταβάλουμε αυτή τη χριστιανική αντίληψη για τον άνθρωπο, ας εγκολπωθούμε τις δοξασίες. Αν μεταβάλουμε τη χριστιανική αντίληψη για τον άνθρωπο, αν εγκολπωθούμε τις δοξασίες περί κάρμα μετασαρκώσεως των νεοφανών αιρέσεων, τότε ολόκληρο το κοινωνικό μας οικοδόμημα γκρεμίζεται. Γιατί ούτε η αγάπη, ούτε η ελευθερία προσδιορίζει πλέον τον άνθρωπο, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη, δεν υπάρχει φιλανθρωπία. Τα επίσημα κείμενα των ανωτάτων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πράγματι κάτι το παρηγορητικό. Το παρήγορο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι υιοθέτησαν και άλλα βασικά κοινοτικά όργανα, όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαστικής Συνεργασίας, Επιτροπή Διερευνήσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εγκληματικότητα και προπαντός από την Επιτροπή Υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά από τότε μέχρι τώρα τι έχει γίνει, αυτό δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να πιέσουμε κι εμείς με δικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση για να περισωθεί στη δύσμυρη την Ελλάδα ό,τι απόμεινε από αυτά τα ναυάγια που δημιουργούν οι αιρέσεις. Το κλείνουμε αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι, και περνάμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής. Την αξία του χριστιανισμού. Είπαμε για τα ψυχοναρκωτικά των αιρέσεων και πρέπει να απασχολήσουν αυτά την κρατική ευαισθησία. Αλλά και κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα πιστεύω του. Τι είναι αυτά τα δόγματα, τι σημαίνει να είσαι ορθόδοξος. Και αυτά τα μεγάλα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν από κάθε άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται ως άνθρωπος του 21ου αιώνα και πολιτισμένου. Δηλαδή, εάν δεν ξέρει κανείς την ιστορία του, τα θρησκευτικά του θέματα, την πίστη του, ό,τι και να ξέρει εκτός από αυτά τα άλλα, δεν τον ωφελούν, διότι ζει και βρίσκεται μένα σε ένα διαρκή χειμώνα. Για να έρθει η άνοιξη, όπως έρχεται τόσο όμορφα στην πατρίδα μας η άνοιξη, και αυτό το όνειρο της ομορφιάς και της χάρης που ζούμε στη φύση, και με χίλιες γλώσσες το μεταδίδει στις ψυχές μας ο Δημιουργός. Αφού λοιπόν είμαστε άνθρωποι της χαράς και της ευαισθησίας και του φυσικού ωραίου χώρου της Ελλάδος, θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί οι πρόγονοί μας στάθηκαν σε αυτό το χώρο και αν βοήθησε καθόλου τα πιστεύω τους για να διατηρήσουν αυτό το χώρο. Και ας πάρουμε την αρχή των πραγμάτων από εκεί που ο Αρχάγγελος πηγαίνει στη Μαρία, τη Μαρία την Παναγία μας, και της λέει ότι να χαίρεσαι Μαρία και χαριτωμένη, που είσαι τόσο χαριτωμένη από το Θεό, και με αυτό το χαιρετισμό της αρχίζει να εφαρμόζεται το σχέδιο του Θεού επάνω στη γη. Ας μην φαίνεται υπερβολικό το γεγονός ότι αν σήμερα μαζευτούν όλοι οι ποιητές, όλοι οι λογοτέχνες, όσοι κατοικούν σε αυτόν τον κόσμο και όλοι οι μουσουργοί αυτής της γης, ένα ποίημα τόσο ωραίο όσο είναι ο ακάθιστος ύμνος, δεν θα μπορούσαν να το συνδέσουν, να το συνθέσουν. Και αυτό το ποίημα έγινε σε μια εποχή που βοηθούσε η περιραίουσα ατμόσφαιρα για πνευματικές εξάρσεις και αναβάσεις, για πνευματικές δημιουργίες. Το Βυζάντιο κράτησε 1100 χρόνια. Ήτανε η πιο λαμπρή
πορεία της ιστορίας του χριστιανισμού, αν και έγιναν πολλά λάθη, διότι υπήρξαν και εγκλήματα τότε, σε εκείνη την εποχή στο Βυζάντιο, υπήρξαν όμως και Άγιοι, βγήκαν πάρα πολλοί Άγιοι. Υπέροχοι Βυζαντινοί ποιητές, άφταστοι σε ύψος και ομορφιά, μέσα στο μυαλό τους δεν είχαν τα σκουπίδια των σημερινών δημιουργών της τηλεοράσεως, αλλά είχαν νοήματα υψηλά και θα ήθελαν να μεταδώσουν αυτά τα αισθήματα και στους άλλους ανθρώπους. Ήτανε υπάρξεις εξαγιασμένες, ήτανε υπάρξεις θεοφώτιστες. Όταν βλέπουμε την ποίηση και όταν ακούμε αυτά τα ωραία μελωδήματα στην εκκλησία μας, αισθανόμαστε να ανεβαίνει η ψυχή μας προς τα ουράνια και να ψηλαφούνε κάτω από το θρόνο του Θεού τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, δηλαδή να μιμούνται τους υπέροχους εκείνους ύμνους που συνθέτουν οι ουράνιες δυνάμεις. Ο ακάθιστος ύμνος, λοιπόν, είναι ένα ποίημα ποιημάτων που φτάνει την ποίηση του μεγάλου προφητάνακτα Δαβίδ, διότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι αγιοπνευματικά συνέλαβαν και οι Βυζαντινοί τους ύμνους αυτούς για την Παναγία και πολύ σωστά η Εκκλησία μας τοποθετεί τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στην αρχή της χαράς του ουρανού και της γης. Διότι αν δεν υπήρχε ο Ευαγγελισμός, αν δεν υπήρχε η σύλληψη δηλαδή του Ιησού, δεν θα γινόταν η γέννηση, η σταύρωση και η σωτηρία. Άγγελος πρωτοστάρτης, δια σωμάτου φωνής, λέει, σωματούμενος, εξήλθε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε, δις η χαρά εκλάμψη. Χαίρε, δις η αρά εκλείψη. Χαίρε, των πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Χαίρε, των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε, ύψος της ανάβατο ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε, βάθος δυσθεώρητο και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα τα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πριν από μερικές εβδομάδες γιορτάστηκε αυτή η εορτή των εορτών, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο οποίος είναι και θα τον έχουμε πάλι στην επόμενη κοντά χρονιά, διότι η πανηγυρική έτσι εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που θέλουν να την κόψουν στην ΟΚ γιατί δεν την έχουν οι παπικοί, έχει την ίδια αξία και την ίδια δύναμη, θα λέγαμε, με τη γέννηση, με τα Χριστούγεννα, τη γέννηση του Χριστού. Διότι η μεγάλη στιγμή είναι και η γέννηση του Χριστού, αλλά και η μεγάλη στιγμή είναι και η σύλληψη του Χριστού μέσα στην Αϊπάρθενο. Έδωσε λοιπόν το μήνυμα στον ουρανό και ο ουρανός ανταποκρίθηκε. Ο ουρανός έκανε την πρότασή του και η Παρθένος είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, ας γίνει κατά το ρήμα σου, ας γίνει κατά το θέλημά σου», είπε στο Θεό. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι παρά μία ταπεινή δούλη του Κυρίου. Ταπεινώθηκε. Και ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου ό,τι εσύ θέλεις. Βλέπετε ταπείνωση Αγίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, αν και μικρή, πόσο ταπεινά ανταποκρίνεται στην εντολή του Αρχαγγέλου.
Αυτή είναι πραγματικά η ταπείνωση, να μην κάνει ο άνθρωπος αυτό που θέλει, αλλά να αφήνει το Θεό να κάνει το σχέδιό του. Όπως και ο Κύριος στη Γεσημανή είπε, ας γίνει το θέλημά σου, όπως και πολλοί άλλοι Άγιοι άνδρες είπανε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου, ας γίνει κατά το θέλημά σου. Έτσι είπε και η Θεοτόκος λοιπόν, ας γίνει κατά το θέλημα του Κυρίου. Ο Άγγελος μας λέει πρωτοστάτης. Τι θα πει πρωτοστάτης αυτή η λέξη, να την ερμηνεύσουμε. Σημαίνει αυτός που είναι πρώτος στην τάξη. Αυτός που είναι ο αρχηγός των ταγμάτων. Ο αρχηγός των αγγελικών ταγμάτων. Αρχάγγελος. Έχουμε Αρχάγγελο Γαβριήλ, Μιχαήλ, Ουριήλ. Έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη 4 αρχαγγέλους. Άγγελος λοιπόν πρωτοστάτης, άγγελος τα πρώτα φέρων, άγγελος και αρχάγγελος συγχρόνως είναι ο Γαβριήλ. Είναι αυτός που πολλές φορές στέλνεται από τον ουρανό στη γη σαν μαντατοφόρος για να πληροφορήσει ανθρώπους τα θελήματα του Θεού. Γιατί δεν εστάλει ένας απλός άγγελος, αλλά εστάλει ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος πήγαινε και στο Δανιήλ στα οράματά του κλπ. Και του λέει, εγώ είμαι ο Γαβριήλ, έχω με το Θεό να σου εξηγήσω κλπ. Αυτός πήγε και στον Ισαΐα, ο Γαβριήλ, και σε άλλους προφήτες. Έτσι πήγε στην Παναγία. Γιατί πήγε αυτός, διότι αυτό το μήνυμα αναφερόταν στο μεγαλείο, στο υπαριθμόν ένα γεγονός που συνέβη στην ανθρωπότητα, στην ανθρώπιση του Λόγου του Θεού και Θεού. Αρχάγγελος εστάλει λοιπόν από τον ουρανό για να υπεί στη Θεοτόκο το χαίρε. Η ταπεινή αυτή η κόρη της Ναζαρέτ, η Παρθένος Μαρία, έχει πάρα πολλά ονόματα όπως ξέρουμε. Εδώ αναφέρεται με το σπουδαιότερο από όλα τις τα ονόματα. Με το θεολογικό όνομα Θεοτόκος. Έγιναν μεγάλες αναταράξεις για αυτό το όνομα στο Βυζάντιο, διότι υπήρχαν αιρετικοί οι οποίοι έλεγαν ότι είναι μόνο Χριστοτόκος, ότι εγέννησε Χριστόν. Και η σωστή έννοια είναι ότι εγέννησε Θεόν, εγέννησε τον Χριστό, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εγέννησε κατά κρίβιον θεάνθρωπο. Είναι θεανθρωποτόκος, θα λέγαμε. Αλλά στη θεολογία μας έχει καθοριωθεί πλέον ο όρος Θεοτόκος. Ας θυμηθούμε και την Ελισάβετ που είπε, πώς δι' Αγίου Πνεύματος, είπε, πώς και ήρθε η μήτυρ του Κυρίου μου προς με. Πώς είναι αυτό? Απορώ να έρθει η μητέρα του Θεού μου σε μένα? Και εννοούσε την Παρθένο Μαρία. Υπάρχουν, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, και προφητείες που αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού, αλλά και εδάφια στην Καινή Διαθήκη. Και λέει μέσα ότι έχει εξουσία να αφήνει αμαρτίες, να συγχωρεί αμαρτίες ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός έχει αυτή την εξουσία. Και όσο το έλεγε αυτό, τόσο σκύλιαζαν οι Φαρισαίοι. Και γιατί έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίες? Διότι δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι Θεός. Στο Θεό λοιπόν έχουν την αναφορά τους όλες οι αμαρτίες. Το Θεό προσβάλλουν οι αμαρτίες και ο Θεός έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες ανθρώπων. Αυτό καθίσταται σαφές σε πολλά, όπως είπαμε, εδάφια της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Και γι' αυτό σκανδαλίστηκαν πάρα πολλές φορές, γιατί δεν δέχτηκαν τον Χριστό σαν Θεό που συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά ο Ιησούς τους είπε στη συναγωγή, ποιος είναι αυτός ο Κύριος, λέει, που είπε στον Κύριό μου? Είπε ο Δαβίδ, είπε ο Κύριος στο Κυρίο μου. Έχουμε δύο Κύριους εκεί. Ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος Κύριος? Έχει
δει ο Κυρίος ο ουρανός, εννοώντας ότι πραγματικά υπάρχουν τρεις Κύριοι στον ουρανό, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και εσύ, Κύριε, λέει, καταρχάς τη γη θεμελίωσες και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, ενώ εσύ διαμένεις εις τον αιώνα. Παραμένεις για πάντα. Όλοι οι ουρανοί, λοιπόν, ως σημάτιον θα παλαιωθούν. Όπως ένα ρούχο που μετά από 3-4-5 χρόνια τσαλακώνεται, φθύρεται και δεν έχει τη λάμψη που έχει ένα καινούριο ρούχο, έτσι ακριβώς και το σύμπαν θα παλιώσει σαν ένα σακάκι, σαν ένα ρούχο, θα ζαρώσει, θα του σκιστούν οι φόδρες και θα ξεφτύσει, αλλά ο Θεός θα το πιάσει και θα το ξαναφτιάξει. Και τα έτους ήου εκπλήψουσι, λέει η προφητεία, διότι εσύ θα είσαι αιώνιος και θα είσαι δημιουργός και αναλύωτος και είσαι ο Κύριος και εβραϊστή, ο Κύριος αποδίδει με τη λέξη Γιαχβέ, Θεός αληθινός. Αυτό που σημαίνει στα εβραϊκά το Γιαχβέ. Αλλά και η Ελισάβετ, όπως είπαμε, μετά τον Ευαγγελισμό, σαν να διαισθάνθηκε μέσα στην ψυχή της ότι η Παρθένος έχει συλλάβει πλέον, της απευθύνει ένα χαιρετισμό που αυτός ο χαιρετισμός είναι γραμμένος και σαν επιχείρημα μέσα στην Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνεται από τον Λουκά, «Μεγάλη τιμή για μένα να έρθει η μητέρα του Κυρίου σε μένα». Μεγάλη μου τιμή αυτή. Η μητέρα του Θεού μου, θα πει η μητέρα του Κυρίου μου, Κύριο Μήτωρ, Θεό Μήτωρ, Θεό Τόκος. Στο όνομα λοιπόν Θεοτόκος, να έχετε υπόψη σας, αγαπητοί αδελφοί, ότι σε αυτό το όνομα περιλαμβάνεται το μυστήριο ολόκληρο της ευσεβίας, όπως λέει ο Αποστολός Παύλος. Διότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέει ο Απόστολος Παύλος, και συνδέει τις μυστηριώδεις για αυτούς εκείνο τον καιρό προφητείες περί του Μεσσίου. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός λοιπόν να μπει στη σάρκα και να γίνει ορατός με τους οφθαλμούς των ανθρώπων, να τον δουν οι άνθρωποι? Αυτό λοιπόν είναι κάτι που διατρέχει τα παλαιά βιβλία σαν ένα βέλος και έχει σταλθεί αυτό το βέλος, αυτή η σαΐτα από τα βάθη των αιώνων, από τον Παράδεισο και έχει φτάσει μέχρι των ημερών μας και εκεί ακριβώς διασταυρώνονται οι προφητείες της παλαιάς με τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Χαίρε είναι και οι λέξεις που παίρνει ο Βυζαντινός αυτός υμνογράφος, ο οποίος συνθέτει τον ακάθιστο ύμνο, και αυτό το χαίρε στους 24 οίκους, όπως λέγονται, των χαιρετισμών, επαναλαμβάνεται, διότι υπάρχουν και άλλα, το χαίρε νύφη ανύφευτο που είναι το υποδός, επαναλαμβάνεται περίπου 140 με 144 φορές επαναλαμβάνεται αυτό το χαίρε. Όσες είναι οι χιλιάδες των εκλεκτών που λέει η Αποκάλυψη ότι κάθονται κάτω από το θρόνο του Θεού και είναι αντιμένοι και περιμένουν και είναι οι άνθρωποι του αρνίου αυτοί και ψάλλουν ύμνων των οποίων κανείς δεν δύναται να μάθει παρά μόνον αυτοί οι 144.000 εκλεκτοί των εκλεκτών. Χαίρε λοιπόν, λέει, και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στη Θεοτόκο. Τι σημαίνει το χαίρε? Σημαίνει να είσαι χαρούμενη, να έχεις πάντοτε χαρά. Λοιπόν, ότι η χαρά είναι αυτό που ονομάζουμε ευτυχία, είναι αυτό που ονομάζουμε μακαριώτης. Είναι όταν η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται καλά τοποθετημένη απέναντι στο δημιουργό της, από εκεί, και όταν δεν αισθάνεται καμιά τύψη συνείδηση του ανθρώπου, από μέσα του βγαίνει μια ευχαριστήρια χαρά προς το Θεό. Αυτή η χαρά, που πολλές ψήγματα αυτής της χαράς υπάρχουν και εδώ στη γη και την γεύονται οι μεγάλοι, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι άνθρωποι του ουρανού,
αλλά και οι ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν υψηλό φρόνημα, διότι και αυτοί είναι χαριτωμένοι από το Θεό και μακάρι, όπως μακάρισε και ο Κύριος, την ταπεινοφροσύνη μακάρισε σαν πρώτη ομάδα μακαρίων ανθρώπων, λέει μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Αυτοί οι οποίοι δεν νομίζουν τίποτα σπουδαίο για τον εαυτό τους, αλλά πιστεύουν και ξέρουν ότι έχουν πνεύμα ταπεινό, χαμηλό, ανθρώπινο, συγκρινόμενο με το Θεό το πνεύμα που είναι ένα τίποτα. Αλλά και στον Παράδεισο βλέπαμε τη μακαριότητα του ανθρώπου πριν πέσει, ότι ζούσε μέσα στην τρυφήλια του Παραδείσου, δηλαδή μέσα στη χαρά. Συγγνώμη. Διότι οι πρωτόπλαστοι ήταν μαζί με το Θεό μια οικογένεια. Και είναι δυνατόν όταν είναι κανείς μαζί με το Θεό να μην είναι χαρούμενος? Είναι δυνατόν να είναι λυπημένος κανείς όταν είναι δίπλα στον Χριστό, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα? Όχι ασφαλώς. Η μεγαλύτερη μακαριότης βρίσκεται σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο θρόνο του Θεού. Οι 24 πρεσβύτεροι που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, αλλά από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, επρόδωσαν την αγάπη του Θεού, η χαρά εξαφανίστηκε και στα πρόσωπά τους ζωγραφίστηκε η λύπη, η αδειμονία και η προσμονή της συγγνώμης του Θεού, διότι και ο Γεμερός ημινογράφος σε αυτήν την περίπτωση λέει ότι μετά την πτώση εκάθισε ο Αδάμ απέναντι από τον Παράδεισο. Έβαλε τα χέρια του, το κεφάλι μες στα χέρια του και θλιμμένος, θρηνώντας, έβλεπε τι έχασε. Πόσο ωραία ήταν η προηγούμενη του κατάσταση εκεί και πόσο άσχημα τώρα αισθανότανε, όχι μόνο για τον Παράδεισο, αλλά περισσότερο για το ότι ήταν μακριά από το Θεό. Η απομάκρυνση από το Θεό. Το πλησίασμα στο Θεό είναι η χαρά, η απομάκρυνση είναι η λύπη. Το πλησίασμα στο Θεό είναι η ζωή, η απομάκρυνση από το Θεό είναι ο θάνατος. Το πλησίασμα στο Θεό είναι το φως, η αποχή από το Θεό είναι το σκότος. Και το πνευματικό και το ηθικό και το σωματικό και ό,τι θέλετε. Και σε τελική ανάλυση θα ξαναγίνουμε πάλι, αν θέλει ο Θεός, πρώτα αυτή είναι η ελπίδα μας, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, και θα χαιρόμεθα όταν ξαναενωθούμε με τον Κύριο. Αμήν και πότε, θα έλεγε κανείς, όλοι περιμένουμε αυτή τη στιγμή που θα, αυτή είναι η πιο ποθητή στιγμή του χριστιανού, που ο Θεός, ο Χριστός θα του πει έλα να απολαύσεις τη Βασιλεία του Θεού, και όχι φύγε και πήγαινε μαζί με τον διάβολο και τις αγγέλεις αυτούς στο σκότος. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα και τα τέκνα του Αδάμ κληρονόμησαν αυτή τη μελαγχολία, διότι μπήκε στο πετσί τους μέσα, παραδείγματος χάρη, αυτή η αμαρτία και η παρακοή. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία μας ξεδίωξε από τον Παράδεισο, η παρακοή δηλαδή, και αυτή συνεχίζει να μας κρατάει πολλές φορές, γιατί ο άνθρωπος πάντα είναι αμαρτωλός, μέσα στη θλίψη, την αγωνία και μέσα στα μεταξύ λίγων χαρών σε αυτή τη ζωή, λίγης χαράς και πολλής θλίψης και αγωνίας και άγχους. Σήμερα είναι το άγχος, παγκόσμια νεύρωση και άγχος, κατάθλιψη ο κόσμος από τα γεγονότα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Και ποιος δεν έχει πει, αμάν, ήρθα καλά, κάθισα στην τηλεόραση και έπαθα κατάθλιψη, στεναχωρήθηκα. Και όλα αυτά έγιναν και είναι γεγονότα και ντοκουμέντα της ιστορίας και πρέπει να τα ξέρουμε. Αλλά θα μου πείτε τώρα, όλα γίνανε μαύρα, έτσι σκοτεινά, τι έκανε ο άνθρωπος, πάει, τελείωσε? Όχι αγαπητοί φίλοι, όχι αγαπητοί φίλοι. Έγινε ένα γεγονός το οποίο συνταράσει αυτή την στάσιμη κατάσταση της λύπης του ανθρώπου και του δίνει την ελπίδα της χαράς. Σπάζει η κρούστα της καταχνιάς και αρχίζει να βγαίνει ένας ήλιος. Γι' αυτό υπάρχει τώρα η ελπίδα της σωτηρίας.
Υπάρχει ελπίδα της σωτηρίας, γιατί έρχεται στον κόσμο το μήνυμα ότι θα γεννήσει η Θεοτόκος των Υιών του Θεού. Θα σαρκώσει τον τέλειο Θεό. Αυτή ήταν η πρώτη λέξη λοιπόν που εισακούστη από τα χείλη του Αρχαγγέλου. Χαίρε! Χαίρε! Και δεν είναι τυχαίο ότι και εμείς στη γλώσσα μας έχουμε το «για χαρά». Υγεία και χαρά. Αλλά η χαρά δεν είναι αυτή η χαρά που εννοεί ο κόσμος. Η στιγμιαία χαρά, η υλική χαρά, το να πιούμε, να μεθύσουμε, να μυρίσουμε, να συναναγελαστούμε κλπ. Η χαρά αυτή είναι μέσα στην ψυχή, η χαρά αυτή. Η χαρά αυτή είναι το βαθύτερο αίτιο της υπάρξεως του ελπίζοντος χριστιανού ανθρώπου. Είναι αυτή η χαρά, διότι ο χριστιανισμός πραγματικά που αρχίζει από εκεί, από αυτή την επαγγελία, αρχίζει με τη λέξη χαίρε, ευαγγέλιον, καλή αγγελία, χαρούμενη αγγελία. Πολλοί κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι είναι κατηφής κλπ. Ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι κατηφής, στεναχωρημένοι, σκυθροποί, κακοδιάθετοι. Είναι λάθος, διότι ο χριστιανισμός είναι πραγματικά η θρησκεία της χαράς. Και έτσι πρέπει να είναι. Στο Άγιον Όρος λένε ότι ο χριστιανισμός είναι η χαρμολύπη. Συναισθηματικά ο άνθρωπος αισθάνεται χαρά για τη λύτρωση που τον περιμένει και λύπη για την αμαρτία και για τους συνανθρώπους του και για τον εαυτό του όταν πέφτει και καταλαβαίνει η ψυχή ότι δεν πάμε καλά. Αυτή λοιπόν η θεία ενανθρώπιση είναι η αρχή της χαράς. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός αρχίζει με αυτή τη λέξη, με το χαίρε, χαρά δηλαδή. Υπάρχει χαρά η οποία δεν είναι ένα παράγγελμα ανθρώπινο, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται από τον ουρανό. Είναι μια ουρανοφάντορ αλήθεια η οποία κατεβαίνει στη γη. Έρχεται ένας αρχάγγελος και λέει χαίρε και μέσω της Παναγίας δίνει χαρά και σε όλους τους ανθρώπους. Είναι σαν να έρχεται κάποιος ταχυδρόμος και να λέει πριν να φτάσει κοντά στο χωριό, ενώ όλο το χωριό τον περιμένει, έχετε χαρά, έχετε χαρά. Το χωριό λοιπόν συγκεντρώνεται στον ταχυδρόμο και λέει γιατί να χαίρουμε. Βλέπουν και αυτός ότι είναι χαρούμενος και ότι αυτό που λέει το αισθάνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, ότι εκείνο που δίνει σαν μήνυμα ο ουρανός προς τη Θεοτόκο είναι ο άγγελος πρωτοστάτης, ο οποίος εστάλει από τον ουρανό για να της πει της Θεοτόκου το χαίρε και με την ασώματη φωνή εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν μαζί με την ασώματη αυτή φωνή. Ο ασώματος απίφθινε λοιπόν αυτή την προς Θεοτόκο και της είπε χαίρε, χαίρε, χαίρε ή και χαριτωμένη. Έχει χαρά δηλαδή εσύ που είσαι χαριτωμένη από το Θεό. Διότι μέσω εσού θα λάβει σώμα ο ασώματος. Ο Θεός ο οποίος δεν έχει ανάγκη σώματος. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Δεν περιορίζεται σε ένα χώρο όπως είμαστε εμείς εδώ και δεν είμαστε αλλού. Ο άσαρκος, ο τέλειος, καταδέχεται να γίνει άνθρωπος. Να μπει στη σάρκα. Όλο το πλήρωμα της θεότητος, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όποιος διαψεύδουν εκεί οι διάφοροι αιρετικοί και λένε όχι, δεν είναι έτσι. Ολόκληρη η θεότητα κατοικεί στον Ιησού Χριστό. Σοκάρονται με αυτό. Γιατί δεν τον πιστεύουν τον Χριστό σαν Θεό. Έγινε λοιπόν η Παναγία το εργαστήριο της ενώσεως δύο φύσεων, της τέλειας θεϊκής με την παντοδυναμία πάντοτε του Αγίου Πνεύματος, ενώθηκε η τέλεια θεία με την ανθρωπίνη φύση και την τελείωσε, την έκανε και αυτήν τέλεια και αποτελέστηκε από αυτή την κατάσταση ο Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός
της Παρθένου. Ο Αρχάγγελος, όταν είδε ότι με την ασώματη φωνή αρχίζει να σαρκώνεται και να γίνεται άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της Παρθένου, του Αγίου Πνεύματος, ένιωσε μεγάλη κατάπληξη και είπε, κραυγάζοντας άπορο και εξίσταμε, «Χαίρε διείς η χαρά εκλάψει, χαίρε διείς η χαρά εκλάψει, χαίρε διείς η αρά εκλείψει». Αρά εννοεί η κατάρα δηλαδή, το προπατορικό αμάρτημα, η προηγούμενη κατάσταση είναι η αρά. Χαρά, χαρά, αρά. Δύο διαφορετικά πράγματα. Εκλάμψει, θα λάμψει και θα εκλείψει. Κάτι θα λάμψει και κάτι θα εκλείψει. Χαίρε λοιπόν εσύ, η Θεοτόκος, που γίνεσαι η αιτία και η αφορμή, να λάμψει η χαρά, να λάμψει ζωηρά και να ακτινοβολήσει σε όλη την ανθρωπότητα το φως αυτό και το μεγαλείο του Χριστού. Όταν κανείς έχει χαρά, το πρόσωπό του φθάλει. Χαρά, δια της χαράς λάμπει, όπως ο χαράλαμπος, εκείνος που δια της χαράς λάμπει το πρόσωπό του. Εκείνος ο οποίος έχει αληθινή χαρά, εκείνος ο οποίος έχει Άγιο Πνεύμα, λάμπει το πρόσωπό του. Γι' αυτό έλαμπε και το πρόσωπο του Μωυσή και το πρόσωπο όλων των Αγίων με μια χαρά, με μια λάμψη σχετική ανθρώπινη ή καμιά φορά και θεϊκή υπεράνθρωπη. Ακτινοβολεί το πρόσωπο καμιά φορά των προφητών με τόση λάμψη που δεν την αντέχει το ανθρώπινο μάτι. Γιατί εκείνη την ώρα επεμβαίνει χάρη στο Θεού, το άξιστο φως που κάνει τον Άγιο να λάμπει. Και έχουμε τέτοιες πολλές εμπειρίες Αγίων οι οποίοι εκπέμπουν φως τόσο δυνατό που είναι αδύνατο να τους αντικρίσει κανείς το πρόσωπο. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στην ιστορία, σε και αυτό το παράδειγμα του Μωυσή που του βάλανε ένα σεντόνι, λέει, ένα κάλυμα στο κεφάλι, γιατί δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν, στραβωνόντουσαν. Όπως λάμπει ο ήλιος, έλαμπε το πρόσωπο του Μωυσή. Ακριβώς και όπως το Θαβόριο Όρος, ξανά είδανε οι μαθητές τη λάμψη του Κυρίου, όσο ήταν δυνατόν να χωρέσουν τα ανθρώπινα μάτια και οι ανθρώπινες διάνοιες. Αν φύγει λοιπόν η ευλογία, έρχεται η κατάρα. Φεύγει τώρα πάλι η κατάρα από τον κόσμο και έρχεται η ευλογία. Έρχεται η χαρά. Έρχεται ο Χριστός. Ο οποίος Χριστός είναι η μοναδική μας χαρά. Είναι η χαρά μας, ο Χριστός, και δίχως τον Χριστό θα είμαστε οι δυστυχέστεροι των ανθρώπων, γιατί δεν θα είχαμε ελπίδα σωτηρίας. Με τον Χριστό υπάρχει μέσα μας η ελπίδα της σωτηρίας, πραγμάτων μη βλεπωμένων, αλλά πραγμάτων που τα βλέπει η ψυχή, το μάτι της ψυχής, το πνευματικό μάτι, όταν δεν είναι συσκοτισμένο και όταν δεν είναι θολωμένο. Το καθαρό μάτι της ψυχής βλέπει τον Χριστό ημέρα και νύχτα. Αλλά εδώ η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί φίλοι, νομίζω έχουμε πάρει αρκετά και σήμερα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε τα μηνύματα Ορθοδοξίας. Συγχωρέστε με για τα λάθη που έκανα σήμερα στην ανάγνωση. Άνθρωποι είμαι και μια φορά αυτό συμβαίνει. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.